Καλημέρα, καλή εβδομάδα, αγαπητέ Σταύρο Θεοδωράκη. Καλημέρα, καλημέρα. Να ξεκινήσουμε από την περιπέτεια στην οποία θέλαμε, δεν θέλαμε, μπήκε η χώρα μας και αναφέρομαι στον τρόπο διαχείρισης των οκτώ οι οποίοι βρίσκονται στην Αλεξανδρούπολη και το μεσημέρι θα πρέπει να απολογηθούν. Θα πρέπει να γίνει μια προσπάθεια από τους πολιτικούς που χρειάζονται πάντα να εκφράσουν απόψεις, να περιμένουν να μιλήσει η δικαιοσύνη. Δεν θα πρέπει να δώσουμε την εντύπωση ότι υπάρχει μια πολιτική συναλλαγή και μια πολιτική λύση σε αυτήν την υπόθεση. Έχω μιλήσει με ανθρώπους που ξέρουν καλά τα θέματα της δικαιοσύνης και του στρατού. Είναι μια αρκετά δύσκολη νομικά ιστορία, αλλά θα πρέπει να εμπιστευτούμε τα ελληνικά δικαστήρια και να μην έχουμε πολιτικές παρεμβάσεις. Κατά αυτή την έννοια δεν θέλω να εκφράσω άποψη. Ελεξιδική, δεν είμαι εγώ δικαστής. Ήμουν βέβαιος, γιατί ξέρω πόσο σοβαρά διαχειρίζεσαι και διαχειρίζονται πολλοί άνθρωποι τα θέματα αυτά και ήμουν βέβαιος ότι δεν θα μπαίνεις στην ουσία και καλώς κάνεις. Αλλά εγώ θα ρωτήσω το εξής. Επειδή μένουμε Ευρώπη, όσοι τέλος πάντων είμαστε αυτής της άποψης, έχουμε απαιτήσει και από την μητέρα Ευρώπη. Θα μπορούσε ή μπορεί να κάνει πράγματα στο μεσοδιάστημα για να μην αντιμετωπίσει μόνη της η χώρα μας αυτό το ζήτημα, αγαπητέ κύριε Θεοδωράκη? Πολιτικά εννοώ. Να σας πω, το βασικό ζήτημα σε αυτή την ιστορία που μας απασχόλησε ξαφνικά και όλοι ξενυχτήσαμε παρακολουθώντας τις εξελίξεις, το βασικό είναι να αισθανθούμε τον κίνδυνο της χώρας εάν βρεθεί κάποια στιγμή μόνη, αν βρεθεί απομονωμένη. Προφανώς μας ενδιαφέρουν τα θέματα δημοκρατίας στην Τουρκία, προφανώς πρέπει να είμαστε αλληλέγγυοι στους αγώνες των πολιτών για περισσότερη δημοκρατία, γιατί να μην φτάσουμε και στο άλλο σημείο να πούμε ότι επειδή ο Ερντογάν νίκησε κάποιους στρατιωτικούς, εκεί ανθεί η δημοκρατία. Υπάρχουν πολλά προβλήματα στην Τουρκία στο τομέα αυτό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είμαστε λοιπόν αλληλέγγυοι στις προσπάθειες των πολιτών να έχουν ένα δημοκρατικό πολίτευμα με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά αυτό που πρέπει να κοιτάξουμε είναι η εικόνα της χώρας μας και η πραγματική δύναμη της χώρας μας. Δεν πρέπει ούτε να φαινόμαστε ούτε να είμαστε μόνοι. Θα πρέπει να είμαστε με την Ευρώπη, θα πρέπει να προσπαθήσουμε να μας θεωρούν μέρος μιας μεγάλης συμμαχίας, άρα η οποιοδήποτε βλέψη προς την Ελλάδα θα πρέπει αμέσως να τους φέρνει στο μυαλό το δυτικό κόσμο, την Ευρώπη, άρα να αισθανθούν ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να διεκδικήσουν το οτιδήποτε από τη χώρα μας. Από την πρώτη στιγμή, γιατί την Παρασκευή το βράδυ εδώ στον Focus είχαμε εκτάκτως 3 ώρες εκπομπής και προσκαλέσαμε διάφορους οι οποίοι είχαν κοινό τόπο αυτό ακριβώς, Σταύρο Θεοδωράκη, και πρέπει να γίνει σαφές σε όλους. Είναι, αν μη τι άλλο, μπορεί να την κατηγορήσουμε για 1000 πράγματα την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά συνιστά μια πολιτική ομπρέλα προστασίας για τη χώρα μας σε δύσκολες καταστάσεις όπως αυτή. Ναι. Και μια νησίδα, αν κοιτάξει τον υπόλοιπο κόσμο, ενεχού υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μερικά πράγματα δεδομένα. Δεν είναι όμως. Η Ευρώπη μας πρόσφερε και μας προσφέρει την ασφάλεια μιας περιοχής όπου μπορεί ο καθένας να έχει τα δικαιώματά του, να μην απειλείται από άλλους, να μην απειλείται ούτε από μειοψηφίες ούτε από πλειοψηφίες. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη κατάκτηση και ελπίζουμε να είναι και το εξαγώγημο προϊόν της Ευρώπης. Όταν θέλουμε η Ευρώπη να ασκεί δυναμική πολιτική, το ζητάμε κυρίως γι' αυτό. Ζητάμε δηλαδή στα Βαλκάνια, στην Ανατολή, στην Τουρκία, η Ευρώπη να απαιτεί περισσότερα ανθρώπινα δικαιώματα, περισσότερη δημοκρατία. Mm-hmm. Και βεβαίως υπάρχει και κάτι ακόμη πριν πάμε στα υπόλοιπα ζητήματα, το οποίο θεωρώ ότι καθίσταται κάτι περισσότερο από επίκαιρο ως συζήτηση, αγαπητέ Σταύρο Θεοδωράκη, ότι για δείτε τι λέει ο Ερντογάν, έχω το 50% της κοινωνίας. Ο Ερντογάν είναι ένας κλασικός ηγέτης, παύλα δημαγωγός, παύλα λαϊκιστής, ξέρει και απευθύνεται στα χαμηλά ένστικτα των Τούρκων πολιτών, τους έχει μαζί του. Άρα δεν μπορεί να τον αμφισβητήσει κανείς. Αλλά για εμάς που θέλουμε να είμαστε θεωρητικά αντικειμενικοί απέναντι σε εξελίξεις στην Τουρκία, εύκολα διατυπώνεται η άποψη ότι κοίταξε να δεις που οδηγεί ο εύκολος λόγος και ο λαϊκισμός, τους έχει έτοιμους ανά πάσα στιγμή να τους βγάλει στον δρόμο, επειδή τους μιλάει εύκολα. Και ο λαϊκισμός εκεί έχει τα δικά του χαρακτηριστικά. Στην Ευρώπη έχει άλλα χαρακτηριστικά, συνεπώς πρέπει να παταχθεί παντού. Έτσι για να καταλήξω για το δικό μου σχόλιο. Η δημαγωγία και ο λαϊκισμός είναι παντού εχθρό. Και σωστά κάνεις και επισημαίνεις ότι υπάρχει μια κοινή δεξαμενή στους δημαγωγούς και στους λαϊκιστές. Απλώς υπάρχουν διαφορετικές εκφράσεις. Τέλος πάντων, σε αυτή τη στιγμή που νομίζω ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί με τις διαδικώσεις μας περί τα εθνικά, αυτό που είναι σημαντικό να πούμε είναι ότι
θα πρέπει με κάθε τρόπο οι πολιτικοί να απομακρυνθούν από το Δέλεαρ, να... γιατί το λέω, γιατί τις επόμενες μέρες θα είναι συνέχεια στην επικαιρότητα των 8. Να απομακρυνθούν λοιπόν από το Δέλεαρ για εντυπωσιακές δηλώσεις, είτε από την μία μεριά είτε από την άλλη, και να δείξουμε αυτό που πρέπει να είμαστε. Μια χώρα με ισχυρό σύστημα νομικό, το οποίο το εμπιστευόμαστε και που θα δώσει αυτές τις απαντήσεις το επόμενο διάστημα. Mm-hmm. Και στα εθνικά, αυτό που ζητάμε εμείς είναι να υπάρξει, όπως ξέρεις, να θεσμοθετηθεί και στη χώρα μας ένα εθνικό συμβούλιο ασφαλείας. Υπάρχει σε όλο το δυτικό κόσμο. Τις κρίσιμες στιγμές, τις αποφάσεις δεν μπορεί να τις παίρνει ο Υπουργός Αμήνης, δεν μπορεί να τις παίρνει ο Υπουργός Εξωτερικών. Πρέπει να τις παίρνει μια συνάντηση στην οποία συμμετέχουν και οι επικεφαλείς των ενόπλων δυνάμεων, αλλά και οι αρχηγοί των πολιτικών κομμάτων. Mm-hmm. Υπάρχει σχεδόν σε όλο τον κόσμο και αυτή ήταν η πρότασή μας τις μέρες και την μέρα της κρίσης. Τώρα. Να υπάρξει ένα εθνικό συμβούλιο ασφαλείας. Mm-hmm. Να πάμε λίγο στα άλλα θέματα. Αυτή η εβδομάδα, αν δεν είχαμε τις εξελίξεις στην Τουρκία, θα ήταν μια εβδομάδα γεμάτη από συζήτηση, κυρίως για εκλογικό νόμο. Δευτερευόντως, από εκεί πέρα, θέμα προτεραιότητας, πώς θα θέτει κανείς, για τηλεοπτικές άδειες. Να ξεκινήσουμε από το πρώτο. Εκλογικός νόμος. Είμαστε τελική φάση. Η κυβέρνηση ψάχνει τους 200. Προς το παρόν δεν προκύπτουν. Αισιοδοξούν ωστόσο ότι θα βρεθούν οι 200 από μέρους της κυβέρνησης. Αλλάζει. Υπάρχει, επειδή τα έχουμε πει όλα, ναι, θα σας προσθέσω κάτι καινούριο. Λένε κάποιοι, ας πούμε καλοπροαίρετα, εντάξει, δεν είναι ωραίο να έχουμε ένα σύστημα που να συνεννοούμαστε. Άρα, ένα σύστημα απλής αναλογικής που όλοι θα είναι ίσοι και θα συνεννοούμαστε. Εδώ έχω δύο αστερίσκους. Το ένα είναι ότι αυτή η κυβέρνηση έχει δείξει ότι αυτό είναι που την ενδιαφέρει τόσο καιρό που είναι στην κυβέρνηση. Αυτό την ενδιαφέρει η συνεννόηση ή την ενδιαφέρει η εξαπάτηση του ελληνικού λαού. Σας θυμίζω πολύ απλά ότι πέρυσι το καλοκαίρι είχαμε συμφωνήσει ότι δεν πάμε σε εκλογές. Πήγαμε σε εκλογές. Άρα τι λέω, ότι όταν έχεις απέναντί σου μια κυβέρνηση που κάθε φορά κοιτά το μικροκομματικό της συμφέρον, ακόμα και σε ωραίες ιστορίες απλής αναλογικής, δεν μπορείς να την εμπιστευτείς. Γιατί ξέρεις ότι όλα αυτά τα χρησιμοποιεί όχι για το εθνικό συμφέρον, αλλά κυρίως για το κομματικό συμφέρον. Ναι, από εκεί και πέρα βεβαίως έχει το άλοθη η κυβέρνηση, λέγοντας, ασχέτως αν τώρα αυτό μπορεί να σας κατηγορήσει κάποιος, κάνετε δίκη προθέσεως. Δηλαδή, μπορεί να το εννοεί αυτή τη φορά η κυβέρνηση, ότι αν θα έχουμε μια απλή αναλογική, θα συνενέσουμε όλοι και θα λύσουμε τα μεγάλα ζητήματα. Βέβαια, αναρωτιέμαι αν είχαμε απλή αναλογική, για παράδειγμα, πολιτικά, αν φτάσει εκεί. Μα το θέμα των 8, πώς θα το διαχειριστούμε, ας πούμε. Να σας πω. Στην πολιτική, ο καθένας έχει το παρελθόν του, έχει την ταυτότητά του. Η κυβέρνηση έφερε τη χώρα στο χείλος του γκρεμού. Αυτό νομίζω ότι κανείς δεν το αφισβητεί. Ακόμα και οι οπαδοί τους το έχουν καταλάβει. Όλη αυτή την ιστορία με τα πλάνα, τα δεύτερα, με τους περμπαλισμούς, με νομίσματα, με επιστρατεύσεις κτλ. Ήταν φανέρωσαν το τελευταίο διάστημα και στο πιο δύσπιστο πόσο επικίνδυνο ήταν το παιχνίδι που έπαιξε αυτή η κυβέρνηση. Λοιπόν, παρόλα αυτά, πήγαμε πέρυσι το καλοκαίρι σε μια συμφωνία με την Ευρώπη, την οποία στηρίξαμε σχεδόν όλοι οι δημοκράτες στη Βουλή. Και το αποτέλεσμα αυτής της συμφωνίας ήταν να την χειριστεί η κυβέρνηση με το χειρότερο μικροκομματικό τρόπο για να κερδίσει όσο νομίζει αυτή το δικό της, αυτό που θεωρεί δικό της συμφέρον. Δεν υπάρχει λοιπόν, ο καθένας έχει ταυτότητά του. Έχει φερθεί στον ελληνικό λαό με γνώμονα την εξαπάτηση, δεν μπορεί να ζητά αυτή τη στιγμή εμπιστοσύνη. Δεν μπορεί να έχει την εμπιστοσύνη μας. Mm-hmm. Είναι θέμα κομματικής πειθαρχίας για τους βουλευτές σας, γιατί ακούστηκαν 2-3 ονόματα. Βέβαια, βγάλαμε εδώ τους 2 βουλευτές, των οποίων τα ονόματα ακούστηκαν, και οι 2 είπαν ότι αυτά είναι όλα ψεύδι και επιχείρηση δημιουργίας προβλήματος στο ποτάμι. Υπάρχει θέμα. Δεν θέτω θέμα κομματικής πειθαρχίας, γιατί δεν πρέπει να θέτουμε σε τέτοια ζητήματα θέματα κομματικής πειθαρχίας. Υπάρχουν αποφάσεις του συνεδρίου μας, υπάρχουν οι ομόφωνες αποφάσεις των οργάνων, υπάρχει η ομόφωνη απόφαση της κοινωνικής ομάδας, που ουσιαστικά με ένα τίτλο είναι ότι δεν συνεννούμε στην πρόταση που κάνει η κυβέρνηση. Από εκεί και πέρα, ο κάθε βουλευτής με τη συνείδησή του θα αποφασίσει. Και είμαι σίγουρος ότι θα αποφασίζει αυτό που αποφασίζουν και τα όργανα, αυτό που αποφασίζουν όλοι οι άνθρωποι στο ποτάμι. Ο Σταύρος Θοδωράκης δεν θα ζητήσει εξηγήσεις στην περίπτωση που κάποιος βουλευτής την τελευταία στιγμή ψηφίσει υπέρ της πρότασης κυβέρνησης. Ναι, να σας πω. Εξηγήσεις βεβαίως, αλλά
ποια είναι η διαφορά μας. Όταν λέω ότι δεν θέτουμε θέμα κομματικής πειθαρχίας, είναι ότι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα, όπως είναι ο εκλογικός νόμος, εθνικό ζήτημα, όπως θα είναι αύριο η αναθεώρηση του συντάγματος, πρέπει να υπακούει και συνείδηση των βουλευτών η ψήφος. Εμείς, γι' αυτό ακριβώς κάναμε πολλές συζητήσεις μέσα στο ποτάμι, δεν βρέθηκε κανείς βουλευτής να διαφοροποιήσει αυτό που σας λέω τώρα. Δεν θέτουμε λοιπόν θέμα κομματικής πειθαρχίας, γιατί ακριβώς όλοι έχουμε συμφωνήσει σε αυτή τη γραμμή. Τώρα, τηλεοπτικές άδειες, είμαστε στην τελική ευθεία, αγαπητέ κύριε Θοδωράκη. Κακά τα ψέματα, είδαμε, φάνηκε και στην γείτονα το ποιος είναι ο ρόλος, πόσο σημαντικός των μέσων ενημέρωσης, ακόμη και των social media, τα οποία ο Ερντογάν χτυπά ανελέητα, αλλά μέσω ενός κινητού για του Skype και του FaceTime βγήκε και έκανε διάγγελμα προς την δική του κοινωνία, προς τον δικό του λαό. Πολύ πρόσφατα ο κύριος Τσίπρας είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι είναι προσβολή και στον κόσμο της αριστεράς και στον κόσμο του πνεύματος και στους διανοούμενους, και δεν καταλαβαίνω γιατί κανείς δεν αντέδρασε. Είπε ότι εμένα δεν με ενδιαφέρει ποιος θα πάρει την άδεια, αρκεί να έχει φορολογική ενημερότητα. Τον πληροφορούμε λοιπόν ότι όλοι όσοι πήραν κανάλια στο παρελθόν είχαν φορολογική ενημερότητα. Το πρόβλημα λοιπόν στα μέσα δεν είναι να έχει κάποιος λεφτά και να έχει φορολογική ενημερότητα. Γι' αυτό ακριβώς σε όλα τα κράτη, σε όλα τα κράτη της Ευρώπης λέω, γιατί υπάρχει και η Αφρική, υπάρχει και η Ασία, σε όλα τα κράτη της Ευρώπης δεν είναι απαραίτητο προσόν μόνο το χρήμα για να πάρεις μια άδεια. Θα πρέπει να αποδείξεις με την αίτησή σου, με την πρότασή σου, ότι υπερασπίζεσαι κάποια πράγματα. Τη δημοσιογραφική δεντολογία, το πολιτισμό της χώρας σου, τις αρχές της χώρας σου, τις ευρωπαϊκές αρχές σε ό,τι αφορά εμάς. Το να λες λοιπόν από την τηλεόραση ότι εμένα με ενδιαφέρει μόνο ποιος έχει φορολογική ενημερότητα και πόσα λεφτά θα δώσει, νομίζω ότι είναι μια προσβολή της, της πολύ παλιάς συζήτησης ότι τα μέσα διαμορφώνουν συνειδήσεις. Όταν τα μέσα λοιπόν διαμορφώνουν συνειδήσεις, είμαστε υποχρεωμένοι οι πολιτικοί να βάζουμε τέτοιους όρους ώστε τις άδειες να τις παίρνουν ναι μεν αυτοί που είναι νόμιμοι, ναι μεν αυτοί που έχουν λεφτά, αλλά και αυτοί που μπορεί να υπερασπιστούν τις θεμελιώδεις αξίες της χώρας. Επειδή υπηρετήσατε τον χώρο της ενημέρωσης, αγαπητέ Σταύρο Θεοδωράκη, όλη αυτή η ιστορία στα μεγάλα κανάλια και στο Μέγκα, γιατί προσφάτως υπήρχε έτσι και ξέσπασμα, εγώ το αντιλαμβάνομαι, συναδέλφων οι οποίοι βλέπουν ότι χάνουν τη δουλειά τους, αλλά περισσότερο θαρώ ότι, γιατί οι ικανοί και πετυχημένοι κάπου θα βρουν, αλλά νιώθω ότι τους πληγώνει η αδικία, γιατί μπήκαν και αυτοί στο κάδρο των μεγαλοκαναλαρχών, των παιχνιδιών πίσω από τις κουρτίνες κτλ. Εσένα ως επαγγελματία δημοσιογράφη, τι εικόνα πώς σου φαίνεται? Δηλαδή, εγώ ειλικρινά, όταν βλέπω τα ξεσπάσματα των συναδέλφων στο Μέγκα, με τους οποίους δεν έχω ιδιαίτερα παρεδώσει, αλλά ανθρωπίνως το λέω, ρε φίλε, έχουν ενοχοποιηθεί και οι άνθρωποι των 1.000 ευρώ και των 2.000 και των 3.000 ευρώ, οι οποίοι έκαναν την δουλειά τους, δεν έκαναν τίποτε περισσότερο. Ναι. Εντάξει, πρέπει να φύγουμε πίσω από τους τίτλους. Γιατί τίτλοι και γενικεύσεις δεν λένε ποτέ την αλήθεια. Υπάρχουν δημοσιογράφοι που κάνουν συνειδητά τη δουλειά τους, που υπηρετούν τη δημοσιογραφία και θα τους βρεις σε όλα τα κανάλια, όπως και σε όλα τα κανάλια θα βρεις δημοσιογράφους κακούς. Δεν λέω κάτι πρωτότυπο. Έτσι συμβαίνει με όλες τις δουλειές. Άρα, οι οριζόντιες εξαδενικεύσεις ή οι οριζόντιοι αφορισμοί είναι εκτός πραγματικότητας. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν προσφέρει πάρα πολλά και σήμερα είναι σε πάρα πολύ δύσκολη θέση μέσα από αυτή τη σύγκρουση την οποία όλοι ζούμε. Υπάρχουν δύο διαφορετικά πράγματα για τα μέσα και θα ήθελα να το πω. Το ένα είναι η ευθύνη αυτών που έχουν τα μέσα. Η ευθύνη αυτών που έχουν τα μέσα είναι πολύ μεγάλη. Δεν μπορεί να υπάρχουν απλήρωτοι εργαζόμενοι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δεν θα πρέπει άνθρωποι οι οποίοι έχουν κερδίσει από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης σήμερα να αφήνουν απλήρωτους εργαζόμενους. Αυτό αφορά, δεν είναι πολιτικό ζήτημα, είναι ζήτημα αξιοπρέπειας. Δεν μπορείς να μην πληρώνεις τους ανθρώπους που δουλεύουν στην επιχείρησή σου. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι, και το λέω γιατί σε πολλά κανάλια, σε πολλές εφημερίδες, είναι διαδεδομένη η άποψη ότι εντάξει, δεν πληρώνουμε, θα πληρώνουμε κάθε 3 μήνες, θα πληρώνουμε κάθε 4 μήνες. Όχι. Αυτό νομίζω ότι δεν μπορούμε να το δεχτούμε και θα πρέπει να σκεφτούν όλοι ότι μιλάμε για ανθρώπους. Δηλαδή, μιλάμε για ανθρώπους που περιμένουν το τέλος του μήνα να πληρωθούν, να πάνε με την οικογένειά τους, να ψωνίσουν, να φάνε. Δηλαδή, απλά πράγματα
που δεν μπορεί να σου προσφέρει κανείς άλλος πέρα από τη δουλειά τους. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι η πολιτική επίθεση που κάνει η κυβέρνηση στα μέσα. Ότι πρέπει να υπάρχει μια τάξη, το θυμάστε ότι το έχω πει από την πρώτη στιγμή. Για τις τριγωνικές σχέσεις, ως τριγωνικές σχέσεις, ο πρώτος που μίλησε στη Βουλή επί ΣΥΡΙΖΑ είμαι εγώ, στις προγραμματικές δηλώσεις του Φεβρουαρίου του 2015, που ανέφερα συγκεκριμένα ότι πρέπει να σπάσουμε αυτό το αμαρτωλό τρίγωνο που είναι τράπεζες, πολιτική, μέσα. Δηλαδή, τα μέσα βοηθούνται από τις τράπεζες, οι πολιτικοί βοηθάνε τις τράπεζες και υπάρχει ένα σύστημα, αυτό το τρίγωνο, όπου όλοι περνάμε καλά εις βάρος του ελληνικού λαού. Μίλησα από το Φλεβάρι ότι αυτό πρέπει να το σπάσουμε, ότι θα πρέπει να υπάρξει υγιής ανταγωνισμός, ότι θα πρέπει να υπάρξουν κανόνες. Αλλά αυτό είναι άλλο και άλλο είναι αυτό που μας παρουσιάζει σήμερα η κυβέρνηση. Γιατί η κυβέρνηση κάνει μια πολεμική σε όσους δεν είναι δική της και ενισχύει όσους είναι δική της πάλι άνευ όρων. Είδατε που φτάσαμε, είδατε ποιοι διεκδικούν τις άδειες, έτσι. Πώς δεν είδα, βεβαίως. Είδα και βλέπω και τα επιμέρους των φακέλων. Ναι, ναι. Γιατί υπάρχουν αστερίσκοι πολλοί. Συγγνώμη, θα μιλήσουμε αναλυτικά για αυτά όταν δοθούν όλα στη δημοσιότητα. Αλλά είναι δυνατόν να διεκδικεί κάποιος άδεια έχοντας το επιτελείο του μόνο συνεργάτες ενός υπουργού της κυβέρνησης. Δηλαδή, ποιος άνθρωπος λογικός, από τον ΣΥΡΙΖΑ σας λέω εγώ, το θεωρεί ότι αυτό πάει μπροστά την υπόθεση της ενημέρωσης. Μιλάτε για τους 7 των ανεξαρτήτων Ελλήνων. Ναι, θα μιλήσω συγκεκριμένα. Γιατί όχι, επειδή ο κόσμος ενδεχομένως δεν ξέρει, η μία άδεια συνοδεύεται με 7 ονόματα άδεια, δημοσιογράφων των ΕΝΕΛ. Υπάρχει μία άδεια ενός επιχειρηματία που προφανώς έχει λεφτά, αυτό που λέει ο κύριος Τσίπρας, έχει λεφτά, άρα έχει δικαίωμα να πάρει την άδεια. Ξέρω πολλούς που έχουν λεφτά. Αλλά υπάρχουν και άλλες προϋποθέσεις, σας λέω, στον ελεύθερο κόσμο για να πάρει κανείς άδεια. Αλίμον αν στη Γαλλία δίνανε την άδεια στους πιο πλούσιους. Οι κανόνες είναι πολύ συγκεκριμένοι. Επιστρέφω λοιπόν. Υπάρχει μια άδεια, υπάρχει διεκδίκηση μιας άδειας, την οποία την υπογράφουν στελέχη του γραφείου του κυρίου Καμένου. Μπορούμε να το δεχτούμε αυτό. Δηλαδή μπορεί να δεχτεί ένας αριστερός που μας ακούει ότι αυτή πρέπει να είναι η συνέχεια στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Κάποιοι καινούργιοι εργολάβοι, κάποιοι καινούργιοι συνεργάτες υπουργών. Σημασία έχει να σπάσουμε αυτό το φαύλο. Εγώ έρχομαι και στην πλευρά του επαγγελματία δημοσιογράφου και του μέλους της Ένωσης Συντακτών, όπως είμαι και εγώ, όπως και πολλοί άλλοι, και αναρωτιέμαι αυτοί οι 7 συνάδελφοι οι οποίοι μπαίνουν στο όχημα βάζοντας την υπογραφή τους ως κομματικά στελέχη δίπλα στον Πάνο Καμένο για να πάρουν πανελλαδικής εμβέλειας άδεια. Ακριβώς τι θα απηχούν στον ελληνικό λαό, στην ελληνική κοινωνία. Θα μου πεις, ακούγεται πολύ, πολύ χριστιανικό αυτό. Και δεν είναι ώρα για τέτοια. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων, θα δούμε. Αυτές τις μέρες, αυτές τις εβδομάδες, βλέπετε κάτι διαφορετικό στο τηλεοπτικό τοπίο ή μόνο εμείς το βλέπουμε? Τι εννοείτε? Φόβος. Βλέπω ότι είναι πολύ συγκρατημένα γενικώς στα ρεπορτάζ, στα κανάλια, στο σχόλιο. Βέβαια είναι και καλοκαίρι τώρα. Κοιτάξτε, όταν η κυβέρνηση αποφάσισε να κάνει την υπόθεση των αδειών κυρίως υπόθεση ενός υπουργού και όχι ενός τεχνικού συμβουλίου τηλεόρασης. Όλοι προσπαθούν να είναι αρεστοί στον υπουργό, όλοι προσπαθούν να συνεννοηθούν με τον υπουργό, να παζαρέψουν με τον υπουργό. Αυτή είναι η κατάσταση η οποία έχει δημιουργηθεί. Φεύγουμε από ένα πεδίο γενικευμένης ανομίας, ας το πούμε έτσι, ανισορροπίας, με πολλά λάθη, για να πάμε σε ένα σύστημα που μάλλον θυμίζει λίγο ελεγχόμενες τηλεοράσεις. Θυμίζει λίγο κομμουνιστικά καθεστώτα. Ένας υπουργός αποφασίζει και δίνει τις άδειες στους πιο αρεστούς. Εδώ βρισκόμαστε. Μάλιστα. Αγαπητέ κύριε Θοδωράκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Εύχομαι να έχετε να ξέρω αν θα είναι ήσυχο το καλοκαίρι, γιατί με όλα αυτά που συμβαίνουν. Δεν θα είναι. Θερινά τμήματα, τι γίνεται, γιατί έχω χάσει λίγο την μπάλα εκεί. Με τα θερινά τμήματα της Βουλής, τι γίνεται φέτος? Αυτό που ξέρω εγώ είναι ότι μέχρι αρχές Αυγούστου θα δουλεύουμε εντατικά όλοι. Πότε θα βγουν τα 20 ημέρα το θερινό τμήματο? Δεν βλέπω να προκύπτει χρόνο. Μάλιστα. Ωραία. Να είστε καλά, κύριε Θοδωράκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Χαίρετε.